ακούτε Studio Ρέθυμνο 980 FM Stereo. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 932. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό. Διάλογοι. Κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο Στούντιο Ρέθυμνο 980. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κοντά σας και σήμερα η εβδομαδιαία ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογοι. Μια εκπομπή που έχουμε πει και στο παρελθόν επιδιώκει να παρουσιάζει ανθρώπους που με το έργο, τη δράση και το λόγο τους εμπνέουν. Να παρουσιάζουμε εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό χώρο ο καθένας. Η εκπομπή μας στοχεύει να ενθαρρύνει συζητήσεις γύρω από κέρια ζητήματα της ζωής, να δημιουργήσει μια πλατφόρμα για την ανταλλαγή ιδεών, να παρουσιάσει ανθρώπους που προωθούν την καινοτομία στη σκέψη και να χτίσει γέφυρες συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων. Η εκπομπή μας μεταδίδεται ζωντανά από το στούντιο Ρέθυμνο 980. Το ηχητικό αρχείο είναι διαθέσιμο στο κανάλι της εκπομπής που υπάρχει στο YouTube και στη σελίδα μας στο Facebook με τίτλο «Διάλογοι στο στούντιο Ρέθυμνο 980». Στον ήχο είναι η Βούλα Ανδρουλιδάκη. Το μουσικό σήμα της εκπομπής είναι σύνθεση του Μανώλη Ανδρέου. Στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο Αντώνης Βαμιεδάκης. Φίλες και φίλοι, το σημερινό μας θέμα είναι η εκπαίδευση στην απόψυξη ή μαθαίνοντας ξανά. Στη σημερινή μας εκπομπή είχε προγραμματιστεί να μιλήσει ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ο κ. Αντώνης Χουρδάκης, ο οποίος για λόγους ανωτέρας βίας δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας. Για το θέμα όμως της σημερινής μας εκπομπής θα μιλήσουμε μαζί, θα συνομιλήσουμε εδώ στο στούντιο με τον κύριο Κώστα Χριστίδη, ο οποίος είναι συνδιοργανωτής του προγράμματος «Η εκπαίδευση στην απόψυξη ή μαθαίνοντας ξανά». Οπότε εξίσου θα έχουμε την εμπειρία και τις γνώσεις που θα χρειαστούμε για να συνειδητοποιήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει αυτές τις μέρες εδώ στο Ρέθυμνο. Το Μουσείο της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης υλοποιεί μια εικαστική έκθεση και σειρά συμποσίων εργαστηρίων διεπιστημονικού χαρακτήρα με κεντρικό θέμα η εκπαίδευση στην απόψυξη που είπαμε πριν ή μαθαίνοντας ξανά. Με το πρόγραμμα αυτό γίνεται προσπάθεια για την ανάδειξη χρόνιων προβλημάτων της εκπαίδευσης που συνδέονται άμεσα με κοινωνικά ζητήματα όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε άλλες χώρες. Στην έκθεση αυτή, η οποία θα αναπτυχθεί σε επιλεγμένους χώρους στην πόλη του Ρεθύμνου, θα συμμετέχουν, γιατί η εκδήλωση, όλο αυτό το πρόγραμμα, όλο αυτό το project έχει ήδη ξεκινήσει, συμμετέχουν καλλιτέχνες και ακαδημαϊκοί από την Ελλάδα και το εξωτερικό, χώρες όπως η Αμερική, ο Καναδάς, η Ελβετία, Ολλανδία, Σουηδία και Ιταλία, καλλιτέχνες και επιστήμονες από αυτές τις χώρες έχουν δώσει το παρόν σε αυτό το πρόγραμμα. Η θεματική της έκθεσης στοχεύει στο να διερευνήσει και να αναδείξει με τα μέσα και τις δυνατότητες που παρέχουν οι επιστήμες της εκπαίδευσης κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας και στην ανάγκη για την συστηματική αντιμετώπιση τους διεθνώς. Η αξιοποίηση του ιστορικού επιχειρήματος στην περίπτωση αυτή και η ιστορία της εκπαίδευσής μας θεωρούνται τεράστια σημασία από την κοινότητα των ακαδημαϊκών δασκάλων και των καλλιτεχνών και για το λόγο αυτό υπάρχει μια συνέργεια, μια συνεργασία. Η σχέση μεταξύ επιστήμης, τέχνης και κοινωνίας έχει μεγάλη ανάγκη να διορθωθεί για να συμβάλλει στο μετασχηματισμό της κοινωνίας. Άλλωστε, οι καλλιτέχνες έχουν ήδη αρχίσει να συνεργάζονται σταδιακά με επιστήμονες σε όλους τους κλάδους για να εκφράσουν από κοινού μια νέα αντίληψη, μια εναλλακτική προσέγγιση του κόσμου και των πολλαπλών οπτικών του.
Για όλα αυτά, όπως προείπα και λίγο πριν, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Χριστίδη, διδάκτορ επιστημών αγωγής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Κύριε Χριστίδη, καλώς ορίσατε στην εκπομπή Διάλογη. Καλησπέρα σας και στους ακροατές σας και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Ο κύριος Χριστίδης ανήκει στο εκπαιδευτικό προσωπικό του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην οικαστική παιδεία, στην ιστορία και θεωρία της τέχνης, καθώς και στην οικαστική θεραπεία. Είναι διευθυντής του εκπαιδευτικού τομέα του Κέντρου Σύγχρονης Οικαστικής Δημιουργίας, εμείς το γνωρίζουμε ως Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, το οποίο είναι εδώ στο Ρέθυμνο. Είναι μέλος του Επιμελητηρίου Οικαστικών Ελλάδος και της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος που έχει λάβει μέρος και έχει λάβει μέρος σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις. Η ενασχόλησή του με τη σκηνογραφία είναι σημαντική, αναλαμβάνοντας τη σκηνική επιμέλεια σε θεατρικές παραστάσεις του αρχαίου δράματος με διεθνή συμμετοχή. Κύριε Χριστίδη, το πρόγραμμα το οποίο βρίσκεται αυτές τις μέρες σε εξέλιξη, η θεματική της έκθεσης και των συμποστίων, θα ήθελα να σας ρωτήσω πού στοχεύει, γύρω από ποιο θέμα αναπτύσσεται και τι επιδιώκει. Και θα έλεγα και ποια είναι και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτού του προγράμματος. Και ταυτόχρονα να μας απαντήσετε και ποιους αφορά. Κάνετε μια εξαιρετική εισαγωγή που έδωσε το στίγμα της όλης προσπάθειας. Αφορά όλους μας. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αφορά όλους τους ανθρώπους, την κοινωνία, είτε την εκπαιδευτική επίσης, ας το πούμε, ναι, κοινότητα, είτε την ακαδημαϊκή, διότι όλα αυτά είναι κέρια ζητήματα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Παραδείγματος χάρη η εκπαίδευση, έτσι, και οι σχέσεις μας με το περιβάλλον. Τα βλέπουμε όλα αυτά να εξελίσσονται με έναν τρόπο που ενδεχομένως δεν είναι αυτός που θα θέλαμε. Άρα γίνεται λοιπόν μια μεγάλη προσπάθεια να δούμε πλέον με ποια μέσα, ποιους όρους, ποιες διεργασίες, ποιες συνέργειες μπορούμε να αποκαταστήσουμε ένα διάλογο, να αλληλεπιδράσουμε. Και θα το έλεγα αυτό το διάλογο έτσι στο πλαίσιο μιας διαλεκτικής με την αρχαία ελληνική τη σημασία. Θέση, αντίθεση, σύνθεση δηλαδή, μέσα από τις διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να βρούμε ενδεχομένως καλύτερους δρόμους, μονοπάτια, προτάσεις και για απαντήσεις δεν είμαι σίγουρος ότι μπορούμε να δώσουμε, αλλά από τη στιγμή όμως που είμαστε σε μια διεργασία διαλογική και διαλεκτική, ενδεχομένως να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε πολύ καλύτερα απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Η πρόθεσή μας λοιπόν είναι αυτή. Και είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο, δεν έχει ξαναγίνει, να ξέρετε, ίσως να ακούγεται υπερφή, αλλά έτσι είναι. Να βάλεις δεν έχει ξαναγίνει, εννοείται. Και σε διεθνές επίπεδο μια τέτοια. Η συνέργεια αυτή, η συνεργασία. Οικαστικών, δημιουργών, μουσικών, ακαδημαϊκών, επιστημόνων, είτε από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, είτε από το χώρο των φυσικών επιστημών. Όπως καλή ώρα, ας το πούμε, οι εκλεκτοί μας προσκεκλημένοι ομιλητές που είχαμε προχθές την Τρίτη στο εξαιρετικό δεύτερο συμπόσιο, ο κύριος Τάσης και η κυρία Παυλίδου, που είναι κορυφαίοι στο είδος τους με παγκόσμια πλέον αναγνώριση. Και μπήκαμε λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία της διάδρασης. Λέω λοιπόν ότι είναι ξεχωριστό αυτό, γιατί δεν συνηθίζεται να δημιουργείς, όπως το είπατε πολύ ωραία και για τη δικιά σας εκπομπή, έτσι, πλατφόρμες διαλόγου ανοιχτές, χωρίς να βάζεις διακρίσεις ή προτεραιότητες. Και να δεις ότι όλοι τελικά μπορούν να συνεισφέρουν την άποψή τους, να την καταθέσουν και να την βάλουν σε μια διαδικασία κριτικής επισκόπησης. Λοιπόν, αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί δώσαμε μεγάλη σημασία στο να το κάνει ο καθένας με το δικό του τρόπο. Παραδείγματος χάρη η οικαστική με το οικαστικό του έργο. Η Μαρίνα Ταντανόζη, παραδείγματος χάρη από τη μουσική, με το φλαουτό της. Και οι επιστήμονες με τους δικούς τους κώδικες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, πραγματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα επιμείνω λίγο σε αυτό και επιτρέψτε μου. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μάλλον μέχρι τώρα, γνωρίζαμε ότι οι ακαδημαϊκοί συναντιόντουσαν, συζητάγανε μεταξύ τους, οι οικαστικοί μεταξύ τους, οι μουσικοί μεταξύ τους. Αυτός ο συνδυασμός που μας περιγράφεται γίνεται πρώτη φορά, και επειδή αναφερθήκατε στη λέξη και σε παγκόσμιο επίπεδο. Βέβαια. Πρώτη φορά γίνεται τέτοια συνέργεια, τέτοια συνεργασία. Ακριβώς, γιατί έχουν επιχειρηθεί και άλλες, ας το πούμε, διεπιστημονικές προσεγγίσεις, όπως λέμε, αλλά όχι με αυτόν τον τρόπο. Έτσι, και όχι με αυτή την έκταση και με αυτό το άνοιγμα.
Όπως σας είπα, χωρίς διακρίσεις. Δηλαδή, ποιος έχει τον πρώτο λόγο. Διότι, ως συνήθως, ας το πούμε, η ακαδημαϊκή κοινότητα θεωρείται ότι έχει τον πρώτο λόγο. Επίσης, ο επιστημονικός κόσμος. Ναι. Ή, ας το πούμε, αυτά που μπορούμε να προσεγγίσουμε μόνο με τις ομιλίες εισηγήσεις έχουν μια βαρύτητα ή εγκυρότητα. Ενώ από την άλλη, το που βλέπουμε στο δικό μας πρόγραμμα, σε αυτή την πρόταση, ότι δίνουμε την ίση σημασία και προτεραιότητα, είτε είναι αυτό, ας το πούμε, μια εγκατάσταση, είτε μια εκλειπτική σύγχρονη, είτε ένα ηχητικό περιβάλλον, είτε επίσης κάποιος με την εισήγησή του ή και ένα εργαστήριο. Αυτό είναι που είναι πολύ καινοτόμο, διότι προσπαθούμε εμείς να αξιοποιήσουμε ό,τι έχει διαθέσιμο η ανθρωπότητα. Αυτό είναι που είναι πολύ ελπιδοφόρο. Ναι. Γιατί όταν προσπαθείς, ας το πούμε, ένα γεγονός, ένα φαινόμενο, ένα ζήτημα να το εξετάσεις σφαιρικά ή ολιστικά που λέμε, τότε είναι βέβαιο ότι θα τοποθετηθείς ή θα πάρεις καλύτερες αποφάσεις γι' αυτό. Ναι. Τώρα, όλη αυτή η δράση, πώς ξεκίνησε, πώς, και να μας πείτε και τους συμμετέχοντες, αλλά η ιδέα, ο σπόρος δηλαδή, πώς... Η ιδέα ξεκίνησε από την Βασιλεία της Ελβετίας, πέρυσι, την ίδια εποχή, καλλιτέχνες που ζουν στο εξωτερικό και ελληνικής καταγωγής και όχι μόνο, είχαν έτσι μια επιθυμία να δώσουν προτεραιότητα σε μια θεματική που πολλές φορές είναι ταμπού για τον κόσμο της τέχνης ή θεωρείται πολλές φορές και ένα ευτελές θέμα. Γύρω από τα ζητήματα της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο, αλλά από την άλλη ήθελα να δώσουν και μια ιδιαιτερότητα και μια δυνατότητα έτσι ως μελέτη περίπτωση για την Ελλάδα. Ναι. Και έτσι μας προσκάλεσαν και εμάς, διότι είχαν γνωρίσει τη δουλειά μας, την εξαιρετική δουλειά που γίνεται εδώ στο Μουσείο της Εκπαίδευσης, έτσι στο Ξενιζέουμ του Πανεπιστημίου Κρήτης, που είναι ένα επίσης πολύ πρωτοποριακό καινοτόμο, ριζοσπαστικό επίσης θα έλεγα, που φέρνει τα πάνω κάτω, διότι μια και μιλάμε για το μουσείο, ας το πούμε, και ο βασικός, ας το πούμε, πατέρας και πρωτεργάτης αυτής της διαδικασίας είναι ο καθηγητής Αντώνης Χουρδάκης, που ως ιστορικός της εκπαίδευσης από τη μία κάνει το άνοιγμα και εκείνος και παίρνει ό,τι μπορούν να του δώσουν οι τέχνες. Έτσι. Και ακόμα εκμεταλλεύεται, και... δηλαδή, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, ακριβώς, την όλη... Ναι, για να κατανοήσει καλύτερα αυτό που μελετάει. Mm-hmm. Και είτε την ιστορία της εκπαίδευσης ως ένα ιστορικό, ας το πούμε, εγχείρημα, είτε ακόμα και να δούμε το σήμερα ή και για να διαμορφώσουμε αντιλήψεις και για το μέλλον. Έτσι λοιπόν μας προσκάλεσαν στη Βασιλεία της Ελβετίας να συμμετέχουμε σε αυτό το αφιέρωμα που είχε και την ελληνική εκπαίδευση ως προτεραιότητα. Καλλιτέχνες λοιπόν και από τη Γερμανία και από την Ολλανδία πάλι εκεί και από την Ελβετία και από την Σουηδία και εμείς από εδώ από την Ελλάδα μαζί και με άλλους από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Ναι. Πάλι ενώσαμε τις δυνάμεις σε ένα υπέροχο χώρο στη Βασιλεία. Να ξέρετε, γίνονται από τις σημαντικότερες εικαστικές εκθέσεις στον κόσμο. Είναι κάθε χρόνο νομίζω αυτή την περίοδο πάντα, πάντα το Art Basel θεωρείται ότι είναι κάτι αντίστοιχο, ας το πούμε, με την Biennale της Βενετίας, έτσι, και προσελκύει καλλιτέχνες και ανθρώπους γύρω από την τέχνη από όλο τον κόσμο. Ναι. Λοιπόν, και δείξαμε σε ένα υπέροχο χώρο εκεί, ομαδοσυνεργατικό, τη δικιά μας πρόταση για το πώς εμείς κατανοούμε τα διέξοδα, τις παθογένειες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με μια εικαστική εγκατάσταση, όπου και εκεί αλληλεπιδράσαμε με το κοινό και νομίζω τέθηκαν τα βήματα και όλες αυτές οι διαδικασίες για να εξελιχθεί αυτό σε κάτι άλλο, ως όντως, ας το πούμε, μια προσπάθεια που αξίζει να συνεχιστεί. Καθώς ολοκληρώθηκε αυτή η προσπάθεια, μετά υπήρξε μια ανταλλαγή απόψεων μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, έτσι, τα social media και όλα αυτά, αρχικά ως μια κριτική και ανατροφοδότηση για την έκθεση και μετά ως ένα συμπέρασμα που είδαμε ότι τελικά ήταν ένα ωραίο ξεκίνημα και ότι άξιζε να συνεχιστεί. Και να προχωρήσει παραπέρα. Να προχωρήσει. Έγιναν πάρα πολλές ανταλλαγές απόψεων, μια ζήμωση μεγάλη, με αυτό που σας είπα νωρίτερα, θέσεις και αντιθέσεις και όλα αυτά. Ναι, ναι. Τελικά καταλήξαμε να συμφωνήσουμε στο ότι ναι, αξίζει να δοθεί συνέχεια σε αυτό το εγχείρημα, διότι έχει πολλά ακόμα να δώσει. Το πρώτο βήμα λοιπόν είχε ως επίκεντρο αυτό που ονομάζουμε έτσι την παγωμένη εκπαίδευση, το frozen education, ναι, δηλαδή ναι, ως μια κριτική κυρίως για τις παθογένειες στο διεθνές και... επίπεδο και στο ελληνικό. Και είπαμε ότι αυτό δεν πρέπει να μείνει ως μια απλή κριτική, θα πρέπει να πάμε και σε λύσεις. Θα πρέπει να δούμε και προτάσεις που ενδεχομένως θα μπορέσουν να μας βγάλουν από τα διέξοδα. Και έτσι λοιπόν ήρθε το unfrozen education ως or how to relearn, δηλαδή η εκπαίδευση στην απόψυξη τελικά και πώς μπορούμε να ξαναμάθουμε ή να μάθουμε εκ νέου ή να δοκιμάσουμε και άλλες ατραπούς έτσι αναζήτησης της γνώσης. Ένα ερώτημα που γεννάτε με ακούγοντάς σας και με όλα αυτά που μας λέτε τώρα είναι όλα αυτά τα ωραία
ακουστικά τουλάχιστον για εμάς που δεν είμαστε σχετικοί και ειδικοί, η πολιτεία τα λαμβάνει υπόψη της? Δηλαδή εσείς συναντιέστε, ανταλλάσσετε απόψεις, εμπειρίες, καταθέτετε προτάσεις, αυτά περνάνε τελικά στους αυριανούς δασκάλους, περνάνε στους φοιτητές μας? Και βέβαια υπάρχει ή μένουν ξανά στους ίδιους κύκλους που συμμετέχουν σε αυτά τα συμπόσια? Ναι, είναι μια μεγάλη πρόκληση αυτό. Έχουμε μια αίσθηση εμείς ότι τουλάχιστον ένα μικρό ποσοστό αλληλεπιδρά μαζί μας, ένα μικρό ποσοστό επηρεάζεται και συμμετέχει. Δεν έχουμε εικόνα στο πούμε αν αυτό θα ήταν έτσι σε μια ευρύτερη κλίμακα. Θα ήταν ευχής έργων αν μπορούσε να συμβεί αυτό. Απ' την άλλη όμως βλέπουμε το ότι πολλοί άνθρωποι έρχονται και το αγκαλιάζουν και συμμετέχουν και προσφέρουν κιόλας και εθελοντικό έργο. Και επίσης πολλοί αναρωτιούνται για το πώς μπορούν και εκείνοι μέσα στο δικό τους παράδειγμα, αν είναι ας το πούμε εκπαιδευτικοί δάσκαλοι, να αναθεωρήσουν τα εργαλεία τους, έτσι τα εκπαιδευτικά και τις μεθοδολογίες τους, ή να ενσωματώσουν μέρος αυτής της πρότασης. Είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω αυτό είναι μεμονωμένες πρωτοβουλίες και ατομικές. Ναι, ισχύει. Εγώ το ερώτημά μου είναι η πολιτεία κάποια στιγμή όταν θα καταθέσετε τα συμπεράσματά σας θα πάρει κάτι υπόψη του? Εκεί τώρα είναι μια μεγάλη πρόκληση που ευχόμαστε. Είναι ευχή, δεν μπορούμε να το πούμε. Ειδικά αυτοί που σχεδιάζουν τις πολιτικές για την εκπαίδευση θα έπρεπε να τα δουν όλα αυτά και ενδεχομένως ας το πούμε να δουν ότι ίσως να τους δώσουν λύσεις για κάποια ζητήματα. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά από την άλλη όμως σε επίπεδο θα πούμε προς τα κάτω της κοινωνίας και των απλών ανθρώπων υπάρχει μια όσμωση, υπάρχει ένα συγχροτισμός, μια αλληλεπίδραση και αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Ξέρετε, για μένα η επανάσταση θα έρθει από τα κάτω, θα έρθει από τους απλούς δασκάλους. Δεν μπορούμε να περιμένουμε από πάνω. Δεν νομίζω ότι ποτέ η κάθε εξουσία μπορεί ας το πούμε, να λειτουργήσει με ένα τέτοιο όραμα. Και ιδίως της ουτοπίας. Αυτό ειδικά για τη χώρα μας είναι, το υπογράφουμε φαντάζομαι και όσοι μας ακούνε, γιατί όπως βλέπετε κάθε τρεις και λίγο εδώ και όχι μονάχα από κυβέρνηση σε κυβέρνηση αλλά και από υπουργό σε υπουργό αλλάζουν πολιτικές, αλλάζουν, δεν προλαβαίνουν να τυπωθούν τα χαρτιά με τους νέους τίτλους και έρχεται κάτι άλλο ο επόμενος και τα αλλάζει όλα. Οπότε... Απλά εμείς αυτό που λέμε και θεωρώ ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο και πολύ αισιοδόξο, θα δούμε ότι ο καθένας από εμάς μπορεί να κάνει μικρά πραγματάκια που όταν αυτά συνδυαστούν με τα άτομα και με τις κοινότητες θα δούμε ότι σωρευτικά γίνεται κάτι δυνατό και αποκτά μια δυναμική. Και έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια που θα μπορούσαμε να λέμε ας το πούμε, για εκπαιδευτικούς που διαφοροποιήθηκαν και κάνανε καταπληκτική δουλειά. Ναι, όπως είπαμε πάντα μεμονωμένα αλλά και με δικές τους πρωτοβουλίες και πράγματι τους αξίζουν και συγχαρητήρια φαντάζομαι γιατί είναι πρωτοπόροι στο χώρο τους. Τώρα, πόσο εύκολη ήταν αυτή η συνεργασία, αυτή η συνέργεια από τη μια επιστήμονες, από την άλλη τέχνη, από την άλλη η κοινωνία εδώ και όσον αφορά και την κοινωνία εδώ της πόλης μας? Ναι, δεν είναι εύκολα εγχειρήματα αυτά σε κάθε περίπτωση, γιατί πολλές φορές... Πρέπει να είναι ισορροπίες να κρατιώνται φαντάζομαι. Ναι, εμείς αποφύγαμε να κρατήσουμε να σας πω την αλήθεια ισορροπίες, μπήκαμε σε μια τέτοια λογική ας το πούμε για να ικανοποιήσουμε όλους. Όχι, είπαμε ότι πρέπει να έχει μια δυναμική. Σας είπα ότι υπήρξαν και αντιθέσεις, έτσι, υπήρξαν και διαφοροποίησεις. Και τις θέλαμε αυτές και εμείς προσπαθούσαμε να τις ενσωματώσουμε αυτές τις διαφοροποιήσεις, να μην βγάλουμε δηλαδή ένα στοργυλωμένο αποτέλεσμα μέχρι και τέλους ας το πούμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είχε μια μεγάλη κινητοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, πόρων. Είναι για μένα ένα κατόρθωμα και ένας άθλος με τα λίγα μέσα που είχαμε, γιατί δεν είναι εύκολο να μετακινήσεις τόσους ανθρώπους που... Να τους φέρεις από την άλλη άκρη του κόσμου εδώ, να τους δώσεις τα μέσα, τα υλικά και όλη την ενέργεια που και εκείνοι θέλουν για να μπορέσουν ας το πούμε, να ανταποκριθούν σε αυτό το κάλεσμα. Σε κάθε περίπτωση ήταν ένα κοπιώδες, δύσκολο, αλλά την άλλη για μας πλέον με μεγάλη ικανοποίηση που βλέπουμε ότι εξελίσσεται πέρα από τις προσδοκίες μας. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω γιατί επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι χώροι εδώ στην πόλη, στο Ρέθυμνο, για να φιλοξενηθεί όλο αυτό το πρόγραμμα. Υπάρχουν κάποιοι ιδιαίτεροι συμβολισμοί και νοήματα σε σχέση με αυτούς τους χώρους? Βεβαίως, τίποτε δεν είναι τυχαίο. Πολύ σωστά το επισημαίνετε. Υπάρχουν συμβολισμοί που ο κάθε χώρος αποπνέει από μόνος του μια αύρα, μια ιστορία, μια θεματική. Παραδείγματος χάρη η επιλογή του στο τζαμί του Καράμουζα Πασά ή ο ναός της Αγίας Σοφίας, υπάρχει
το όλο εγχείρημα έχει και την έννοια της θρησκείας. Βεβαίως. Σύγχρονο ζήτημα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Και της θρησκείας και θα λέγαμε ταυτόχρονα και της άνοιξης θρησκείας και θα λέγαμε ταυτόχρονα και το διάλογο, έτσι. Θα λέγαμε αυτό και έτσι μια διαθρησκειακή προσέγγιση, διότι ενώνουμε και εμείς νοερά. Δηλαδή ακριβώς, και, ναι. Ενώνουμε νοερά, ας το πούμε, τον χριστιανικό κόσμο με τον μουσουλμανικό κόσμο και αυτή τη συνύπαρξη. Γι' αυτό το βάλαμε και σε αυτούς τους χώρους που παρότι που μας κούρασε πάρα πολύ, αλλά για να το δει κανείς ως μια νοερή σύνδεση και μια διαδρομή που έχει πολλά να δει κανείς, προβληματιστεί, ακούσει και να τα συνδέσει τελικά. Τι είναι ένα δίκτυο αυτό και θέλαμε να βγει με ένα συγκριτικό αλλά ανοιχτό και δημιουργικό τρόπο. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε την τέχνη και την επιστήμη στον 21ο αιώνα και πώς εσείς τη συνδέετε με μεγάλα κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά προβλήματα του καιρού μας και μάλιστα επειδή τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα το τελευταίο διάστημα είναι και στην πρώτη σελίδα θα έλεγε κανείς των ειδήσεων. Πάντοτε όποτε κατάφερναν οι τέχνες με τις επιστήμες να επικοινωνούν, συγκοινωνούν και να έχουν ένα διάλογο μεταξύ τους, τότε μιλάμε για μεγάλες στιγμές της ανθρωπότητας. Έτσι θα πω χαρακτηριστικά 2-3. Ναι. Τέταρτος αιώνας, κλασική Ελλάδα. Βλέπουμε ότι η γνώση είναι μια σφαιρική. Βλέπουμε ότι το όραμα το βλέπει κανείς είτε μέσα στο πούμε τις θεωρίες των πρώτων φιλοσόφων, είτε μέσα και στην τέχνη. Είναι μια καθολική γλώσσα, ενοποιημένη προσπάθεια. Το βλέπουμε μετά πολλά χρόνια αργότερα. 14ος αιώνας, 16ος, αναγέννηση, ξανασυμβαίνει αυτό. Χάνεται για λίγο. Μετά έχουμε δει στο διαφωτισμό και σήμερα ξανά για μένα είναι η μεγάλη ευκαιρία. Γιατί αν δούμε με μια ψύχρεμη ματιά τα πράγματα, μπορούμε να μιλάμε ξανά για μια χρυσή εποχή. Διότι έχουμε απίστευτους πόρους, απίστευτες δυνατότητες και το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επαναξιολογήσουμε ξανά τις προτεραιότητές μας ή και το όραμα για το σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι πολύ αισιόδοξα τα πράγματα, ειδικά προχθές την Τρίτη, αν θα ακούγατε τη Βάσο την Παυλίδου που είναι αστροφυσικός και η εισήγησή της επικεντρώθηκε ότι το μόνο μας σπίτι είναι η Γη, ανεξάρτητα από τα άλματα τα επιστημονικά που έχουμε να κάνουμε, να κατανοήσουμε το σύμπαν και όλα αυτά ή προσπάθειες να επικύσουμε άλλους πλανήτες, εμείς προτεραιότητα πρέπει να έχουμε το σπίτι μας. Είναι το μόνο σπίτι που έχουμε μέσα σε αυτό το αχανές, τεράστιο, υπερμεγέθες και σκληρό σύμπαν. Αυτό με κάνει πολύ αισιόδοξο. Αυτό βλέπω ότι, δηλαδή διαισθάνεστε ότι υπάρχει η ελπίδα, υπάρχει. Βεβαίως, βλέπετε φως ώστε να αλλάξει η εκπαίδευση και να μας... Παρόλο που σε επίπεδο και πολιτικής, ας το πούμε, βλέπουμε ότι και σε επίπεδο έτσι, συγκρούσεων πολιτισμικών τα πράγματα είναι σε μια ασυμμετρία και ανισότητα. Απ' την άλλη όμως όλο ένα και περισσότερες φωνές έρχονται στο προσκήνιο, δυνατές, καθαρές, που ξαναβάζουν τα πράγματα στη θέση τους και ξαναβάζουν τις προτεραιότητες όπως πρέπει, τη σχέση μας με τη φύση, με τον εαυτό μας, με τη φύση την πραγματική του ανθρώπου επίσης και με το φυσικό περιβάλλον. Όπως και η δικιά μας προσπάθεια κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό μόνο πραγματικά αισιόδοξος μπορεί να μας κάνει. Διότι όλοι αντιλαμβάνονται πλέον τους κινδύνους. Ίσως ακόμα οι πολιτικοί μας να μην το κατανοούν, γιατί ενδεχομένως έχουν άλλα κίνητρα και άλλες δεσμεύσεις. Από την άλλη όμως σιγά σιγά οι κοινωνίες αρχίζουν να αφυπνίζονται και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτό βέβαια δεν αφορά τη χώρα μας, φαντάζομαι εννοείται σε διεθνές επίπεδο οι ηγεσίες, ναι, οι οποίες δείχνουν να μην κατανοούν ή τουλάχιστον να μην ακούν τις φωνές, βέβαια, να μην ακούν τις φωνές των λαών τους. Επειδή σας βλέπω πάρα πολύ αισιόδοξο, θα ήθελα να σας ρωτήσω έτσι πιο εξειδικευμένα. Πιστεύετε ότι μπορεί η εκπαίδευση να καλλιεργήσει κουλτούρα γύρω από την τέχνη και θα μου επιτρέψετε να πω πώς το φαντάζεστε όλο αυτό, πώς θα θέλατε εσείς να εξελιχθεί? Λοιπόν, αυτό που κάνει μέχρι σήμερα η εκπαίδευση δεν το κάνει. Δεν καλλιεργεί κουλτούρα, αλλά ούτε μάθηση καλλιεργεί, ούτε γνώση, ούτε αγάπη για τη γνώση. Δεν καλλιεργεί τίποτε δυστυχώς. Είναι αναποτελεσματική εντελώς και καταστροφική. Και επίσης δεν παράγει και χαρά και ευτυχία. Έτσι, και αυτό είναι για μας το πιο δυσμενές. Ναι, μπορεί, αναθεωρώντας. Αυτό που κάνουμε είναι μια πρόταση. Αυτό που κάνουμε είναι μια πρόταση. Δηλαδή, έρχεται να απαντήσει το δικό σας ερώτημα. Ναι, με ίσους όρους, προτεραιότητες, σύγκληση ανάμεσα στις τέχνες και στις επιστήμες. Όταν αντιμετωπίζουμε, ας το πούμε, ένα γνωστικό αντικείμενο, να μην το δούμε από την πλευρά μόνο μιας σκοπιάς, να το δούμε σφαιρικά. Παραδείγματος χάρη, να δούμε άλλα κρατικά συστήματα.
που έχουν καταργήσει τα μαθήματα για να αποφύγουν αυτό το διαχωρισμό και να έρθουν σε αυτή την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Υπάρχουν κράτη που διαβάζουμε ότι... Δεν έχουν μαθηματικά, δεν έχουν φυσική, δεν έχουν χημεία, δεν έχουν τέχνες. Έχουν θεματικές ενότητες και κάθε θεματική ενότητα προσεγγίζεται διεπιστημονικά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κέρδος. Μα είτε αυτό είναι η θρησκεία, είτε είναι αυτό η ιστορία, και βλέπουμε κάθε φορά λοιπόν κανείς να εποπτεύει πολύ καλύτερα αυτό που μελετάει και εξετάζει. Και απ' την άλλη με ένα δημιουργικό τρόπο. Με ένα δημιουργικό τρόπο. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και με ένα ακόμα πιο σημαντικό για μένα, με ένα παιχνιώδη τρόπο. Γιατί η γνώση είναι ένα παιχνίδι, η γνώση είναι μια μαγεία. Έτσι. Είναι μια ειδονή, δεν είναι κάτι άλλο. Και με αυτόν τον τρόπο κερδίζεις και ιδιαίτερα τις μικρότερες ηλικίες. Κερδίζεις, τις καλλιεργείς. Να συμμετέχουν με ζωντάνια και όρεξη. Και όχι, ας το πούμε, να αισθάνονται ένα βιασμό. Και, να... και μια υποχρέωση. Ακριβώς, όπως γίνεται στο δικό μας παράδειγμα. Ότι πρέπει να το κάνω γιατί διαφορετικά δεν θα πάρω τους βαθμούς. Όχι, θα το κάνω γιατί εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, καλλιεργούν αυτό που είπα τώρα, ας το πούμε, υπεύθυνους πολίτες, εν αντιθέσει με εμάς που καλλιεργούμε δυστυχώς πολίτες που έχουν μόνο δικαιώματα, έτσι, και προνόμια. Αυτή είναι η διαφοροποίηση. Λοιπόν, μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Δεν χρειάζεται από την άλλη να γίνει, ας το πούμε, μια κοσμογονική αλλαγή. Λίγο να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας και τις απόψεις μας για μικρά πραγματάκια μέσα στην εκπαίδευση. Ακόμα θα πω και για το σύστημα αξιολόγησης, παραδείγματος χάρη. Ναι. Δεν γίνεται, ας το πούμε, να αξιολογούμε τα παιδιά μας με ένα προγραμματισμένο τεστ, με την παπαγαλία. Αυτό είναι πολύ ξεπερασμένο. Επίσης, δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στο γνωστικό αντικείμενο και στο γνωστικό επίπεδο, δηλαδή να προσφέρουμε γνώση στα παιδιά. Κυρίως σήμερα πρέπει να προσφέρουμε στάσεις ζωής και το σημαντικότερο, αυτό που ονομάζουμε δεξιότητες ζωής και δεξιότητες κοινωνικές, έτσι, συναισθηματική νοημοσύνη, και αυτό που για μένα λείπει ακόμα την ελληνική εκπαίδευση και το είχαμε κάνει σε μια παλιότερη μας συζήτηση, ευγένεια και σεβασμό ο ένας απέναντι στον άλλο, στη διαφορετικότητα, στις διαφορετικές αντιλήψεις, κοσμοθεωρήσεις, και να δούμε ότι αυτός είναι ένας πλούτος μεγάλος που μας κάνει σίγουρα πιο ικανούς και πιο αποτελεσματικούς να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Και περισσότερο να στραφούμε, θα έλεγα, θα πρόσθετα εγώ σε όλα αυτά, στο εμείς και όχι στο εγώ. Και ακριβώς, στη συλλογικότητα. Αυτό λείπει από την ελληνική κοινωνία και εκπαίδευση και σε όλους τους τομείς. Ναι. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε έτσι στη σημερινή εποχή για μια παιδαγωγική της ελπίδας? Βεβαίως. Ήδη έχει ξεκινήσει η συζήτηση. Αυτό που κάνει δηλαδή και το Ξενιζέο με το Μουσείο της Εκπαίδευσης ο καθηγητής Χουρδάκης είναι αυτό ακριβώς. Είναι κριτική παιδαγωγική, είναι ένα όραμα μεγάλο που μας μιλάει γι' αυτό, και είναι η παιδαγωγική της χαράς, η παιδαγωγική του να συμμετέχεις μέσα σε αυτή τη διαδικασία με όλο σου το είναι, αλλά με τους όρους που είπαμε λίγο νωρίτερα. Δεν μπορεί να είναι με τους όρους που είναι σήμερα ο Έλληνας μαθητής, έτσι, σε καμία περίπτωση. Βλέπουμε τα Ελληνόπουλα, δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Αλλά βλέπουμε όσο από την άλλη και τους εκπαιδευτικούς και δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο. Είναι δυσμενές στο περιβάλλον για όλους. Για όλους. Όλους τους συμμετέχοντες. Ακριβώς. Αυτό είναι μια παθογένεια, μια γενή παθογένεια που πρέπει να την αλλάξουμε. Ένα ερώτημα που θα, δεν ξέρω αν το, επειδή νομίζω ότι παρακολουθείτε και είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείτε τις διεθνείς εξελίξεις, δηλαδή στις χώρες που είναι θεματικές και δεν είναι βιβλία, δεν είναι ιστορία, δεν είναι μαθηματικά, δεν είναι, έχουν βγει συμπεράσματα αυτή βεβαίως, τη στιγμή? Βεβαίως, έχουν καταγραφεί και με πολλούς τρόπους και έχουν αξιολογηθεί, γιατί θέλουν να ξέρουν με μετρήσιμους όρους το τι κάνουν σε κάθε περίπτωση. Και ξέρετε, παραδείγματος χάρη, θα μιλήσω για τη Φιλανδία. Θα μου πείτε είναι πανάκια. Όχι, δεν είναι πανάκια. Απλά έχουν καταφέρει όμως να σας πω ένα δείχτη που έχουν. Είναι το μεγαλύτερο δείχτη ευτυχίας. Έχουν μετρήσει στο φιλανδικό σύστημα για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Αν κάναμε την αντίστοιχη μέτρηση σε εμάς, τι θα. Θα ήταν απογοητευτικό. Απογοητευτικό. Αυτό τα λέει όλα. Και επίσης μετά σε παραγωγή πλούτου. Πλούτου και θεωρητικού, αλλά και υλικού πλούτου. Και της οικονομίας, δηλαδή. Και για μένα είναι αδιανόητο αυτή η υπέροχη χώρα με το μεγάλο πλούτο, με τη μεγάλη ιστορία να βιώνει δυσμενείς συνθήκες. Ναι, και τελικά να μην έχει ευτυχισμένους πολίτες. Ακριβώς. Να είναι όλοι δυσαρεστημένοι με ό,τι και να κάνουν. Ακριβώς. Είτε από τη θέση του φοιτητή σπουδαστή, είτε από τη θέση εργαζόμενου του εργαζόμενου ή του καθηγητού κτλ. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να απομυθοποιήσουμε την έννοια της παγωμένης εκπαίδευσης? Εύκολο δεν είναι σε καμιά περίπτωση, είναι αλήθεια. Απλά, όπως σας είπα και νωρίτερα, εμείς κάνουμε μια πρόταση. Θεωρούμε ότι με τα μέσα που προτείνουμε, έτσι, τη σύγκληση με όλο αυτό που είναι ο άνθρωπος, δηλαδή, διότι εμείς λέμε, ας το πούμε, το ότι όταν προσπαθήσεις να ενώσεις την τέχνη με την επιστήμη, δηλαδή να δεις όχι μόνο τη διανοητική του δραστηριότητα επεξεργασία, αλλά το σώμα του. Όλο του το είναι, τις αισθήσεις του. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν λειτουργεί και επεξεργάζεται δεδομένα με όλο του το είναι, τότε πραγματικά μπαίνει σε μια πολύ δημιουργική διαδικασία.
Αυτό κάνει τη διαφορά σε όλους τους τομείς και με όλους τους τρόπους. Γιατί ο Αριστοτέλης μπορεί να μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα πολιτικό όν με την κοινωνική του προέκταση, αλλά εγώ έλεγα ότι ο άνθρωπος είναι δημιουργικό όν. Ο άνθρωπος όταν δεν δημιουργεί, τότε πραγματικά νομίζω ότι έχει απολέσει πάρα πολλά πράγματα και κυρίως την εσωτερική του γαλήνη και αρμονία. Και την ηρεμία του, ναι. Τώρα, πρακτικά, μπορείτε θα μπορούσαμε να πούμε κάποιες πρακτικές προεκτάσεις μιας εκπαίδευσης στην απόψυξη. Βεβαίως. Και πόσο εφικτό είναι αυτό το πράγμα. Βεβαίως. Για μένα είναι εφικτό, σας το είπα ήδη. Που το έχουν επιχειρήσει και μεμονωμένοι εκπαιδευτικοί και το έχουν κάνει. Δηλαδή, καταρχήν να το πούμε, να ξαναδούμε λίγο τα αναλυτικά μας προγράμματα, υποτίθεται. Για μένα πρέπει να τα καταργήσουμε, δεν έχει κανένα νόημα. Ξεπερασμένες γνώσεις. Να δούμε τις μορφές διδασκαλίας μας. Δεν μπορεί να έχουμε τρόπο που... Βεβαίως. Ναι, που δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι, θα σας πω πάλι ξανά ένα παράδειγμα στο εξωτερικό. Λένε, να το πούμε, θες να έχεις περισσότερη μάθηση, άρα λιγοστεύεις τη διδασκαλία. Ακούγεται οξύμορο, αλλά αυτή είναι η πρακτική. Λιγότερη διδασκαλία καθέδρας. Ενώ είμαστε όλοι σε επίπεδο θεωρίας, λέμε το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Λιγότερη διδασκαλία και να πληρώνεται με τι, με πρακτική συμμετοχή. Ακριβώς. Βιωματικό, διερευνητικό. Ότι βάζεις τους μαθητές να συναποφασίσουν για την ύλη, για τον τρόπο που θα γίνει αυτό το πράγμα. Λιγότερη ύλη. Και ύλη επίσης που να είναι κοντά στις δυνατότητες των παιδιών. Εμείς έχουμε πάει ενάντια σε όλα αυτά. Ενάντια. Ναι, από την περιγραφή που μας κάνετε τώρα, είμαστε σε όλα εντελώς απέναντι. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, δεν ακούμε τα παιδιά στο να συνδιαμορφώσουμε, ας το πούμε, την ύλη, έτσι, το περιεχόμενο, τους τρόπους, να τα κάνουμε να είναι υπεύθυνα, για να τους δημιουργήσουμε μια άμυλα. Θα σας πω το πιο απλό πράγμα. Στο εξωτερικό, ας το πούμε, μπαίνει μέσα ο καθηγητής, δεν θα πει κάντε ησυχία. Αυτό είναι αυτονόητο. Έχουν καταφέρει να το κάνουν με ένα δικό τους τρόπο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ο σεβασμός. Ο άλλος σεβασμός. Λοιπόν, παραδείγματος χάρη, ξέρω, στην Ιαπωνία, πρώτης τάξης, δεν ανοίγουν βιβλία. Κυρίως κοινωνική συμμετοχή, δραστηριότητα και υπευθυνότητα. Να καθαρίσουν το σχολείο, να έχουν δραστηριότητες για το περιβάλλον, για το πώς θα προσφέρει το ένα στο άλλο, ξέρω εγώ, ακόμα και για το φαγητό, να προετοιμάσουν το χώρο, γιατί εκεί τρώνε στο εξωτερικό, ξέρουν πολύ καλά. Να καθαρίσουν το χώρο, να πλύνουν τα πιάτα και όλα αυτά. Μετά την Τετάρτη, Πέμπτη Δημοτικού αρχίζουν να ασχολούνται με το γνωστικό που λέμε εμείς. Ενώ εμείς, εν αντιθέσει, θέλουμε από την προσχολική εκπαίδευση τα παιδιά μας να είναι διάνοιες, να γράφουν και να κάνουν πράξεις. Πέστε με εσείς πόσο φυσιολογικό είναι και πόσο κοντά είναι στις δυνατότητες των παιδιών. Εντελώς απέναντι. Έχουμε χάσει τα νοήματα εντελώς. Κυριολεκτικά απέναντι σε όλα αυτά, ναι. Ποια πιστεύετε ότι είναι η συμβολή της τέχνης στην διδασκαλία της ενσυναίσθησης? Και θα έλεγα και ως μέρος της εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής διαδικασίας. Καθοριστική. Είτε πάρουμε την πλευρά της μουσικής, είτε από το θέατρο, είτε από το χορό, είτε με τις καστικές τέχνες. Γιατί η τέχνη μας φέρνει πραγματικά σε μια εσωτερική αναζήτηση να μπορούμε να δούμε τον εαυτό μας γυμνό με όλα αυτά που είμαστε. Και να αρχίσουμε να τον βλέπουμε τον εαυτό μας και σε σχέση με τους άλλους. Και από την άλλη να αποδεχτούμε. Όταν αρχίσει κανείς να έχει αυτό, έτσι, την εσωτερική, ας το πούμε, πλέον διαλογική αναζήτηση του βαθύτερου του εαυτού, αντιλαμβάνεται το ότι έχει σημασία να δεις πώς σε βλέπουν οι άλλοι, μια και αναφέρεστε στην ενσυναίσθηση. Ναι. Διότι όταν το κάνεις αυτό, τότε θα επικοινωνήσεις, θα κατανοήσεις, θα εναρμονιστείς με τον άλλον, θα συγχρονιστείς και θα δεις ότι είστε το ίδιο. Δεν έχετε διαφορετικά. Δεν υπάρχει διαφορά. Είναι μια κορυφαία διεργασία, ικανότητα, δεξιότητα. Η ενσυναίσθηση είναι για μένα ό,τι πολυτιμότερο μπορεί να έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Διότι αυτό ο ανθρωπισμός. Ακριβώς. Ο ανθρωπισμός. Ο ανθρωπισμός, ναι. Και ανεβάζει πραγματικά το επίπεδο ζωής. Αυτό. Και είναι και από τα θέματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία ιδιαίτερα και με όλο αυτό το φαινόμενο των προσφύγων που έρχονται από τις εμπόλεμες ζώνες. Είναι ένα θέμα τεράστιο πραγματικά που... Ακριβώς, και οι τέχνες δηλαδή μπορούν να μας βοηθήσουν σε αυτό, γιατί θα δούμε το ότι όταν ασχολείσαι με την τέχνη δεν υπάρχουν, ας το πούμε, διακρίσεις, δεν υπάρχουν ιδεολειψίες. Θα δεις ότι ακόμα ένα σκουπιδάκι μπορεί να σου δώσει μια τρομερή έμπνευση ή να αποτελέσει ένα πεδίο υψηλών νοημάτων. Άρα, όταν μάθεις να το κάνεις αυτό μέσα στην τέχνη, ενδεχομένως θα καταφέρεις να το δεις μετά και στις κοινωνίες και στους ανθρώπους, να άρισε όλες αυτές τις ιδεολειψίες που έχουν επιβληθεί με ένα συστηματικό τρόπο. Έτσι και έχουμε σχηματίσει, ας το πούμε, όλους αυτούς τους διαχωρισμούς που μας απομακρύνουν από το να είμαστε μέλη μιας ομάδας, μιας κοινότητας, μιας συλλογικότητας ή ενός έθνους. Ναι. Τώρα η καλλιέργεια, εσείς είσαστε και άνθρωπος της τέχνης,
και πανεπιστημιακός αλλά και άνθρωπος ταυτόχρονα της τέχνης. Η καλλιέργεια, πιστεύετε, της φαντασίας συμβάλλει στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης και του ελεύθερου στοχασμού? Αυτό πάντα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αναμφίβολα. Φαντασία είναι κάτι που είναι το μεγαλείο του ανθρώπου. Χωρίς φαντασία ο άνθρωπος θα ήταν ακόμα στις σπηλιές. Υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο, Homo Sapiens, το Yuval Harari, που λέει αυτό ακριβώς, ότι ο Sapiens, έτσι, το είδος τέλος πάνω που επικράτησε διότι χρησιμοποίησε τη φαντασία του. Οραματίστηκε τον κόσμο πέρα από αυτά που είχε ως που έβλεπε μπροστά του. Και ζούσε, ναι. Και έχεις ακόμα και έναν Αϊνστάιν και σου λέει, εγώ δεν εμπιστεύομαι την γνώση με τη λογική της, ας το πούμε, διάσταση και σημασία, γιατί είναι πεπερασμένη. Εμπιστεύομαι τη φαντασία. Και αν δεις τελικά ότι τη διαφορά την κάνει ο Αϊνστάιν, διότι είχε και εκείνος μια καλλιέργεια σε σχέση με τη μουσική, ήταν βιρτουόζος στο βιολί, γι' αυτό κατάφερε και στην εποχή του να διαφοροποιηθεί σε σχέση με τους άλλους. Είναι δικιά μου ερμηνεία. Να φανταστεί, δηλαδή, γιατί αυτός έκανε τα περίφημα νοητικά πειράματα. Έτσι. Δεν έκανε, ας το πούμε, με τα διαθέσιμα μέσα, ξέρετε, των νέων υψηλών τεχνολογιών και όλα αυτά. Με τη φαντασία του, με τη σκέψη του, συνέλαβε τη θεωρία της σχετικότητας. Άρα τα μαθηματικά έχουν πολύ φαντασία. Και είναι κρίμα που εμείς νομίζουμε ότι τα μαθηματικά δεν έχουν φαντασία. Είναι μόνο αριθμοί και ακριβώς. Άψυχα. Ναι, και απόλυτα μετρήσιμα. Είναι πολύ απόλυτα μετρήσιμα, αλλά από την άλλη όμως έχουν απίστευτες δυνατότητες αναθεώρησης, επαναπροσδιορισμού, αλλαγής παραδείγματος και θέλουν πολύ φαντασία. Άρα η φαντασία δεν είναι μόνο για τους καλλιτέχνες, η φαντασία είναι και για τον κόσμο της επιστημονικής κοινότητας. Και για όλους γενικότερα. Ακριβώς. Τώρα, η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως χειραφετικό όραμα καλλιεργώντας την κοινωνική δικαιοσύνη? Κοιτάξτε, θα σας πω ένα παράδειγμα, στο πούμε, για να το δείτε. Να ολοκληρώσω και ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική αλλαγή, και θα προσθέσω και κάτι άλλο. Αναφέρομαι κυρίως στο έμφυλο ζήτημα. Βεβαίως. Ένα ακόμα παραπάνω. Μια και εκεί στο έμφυλο, ακόμα στο πούμε, θα δούμε ότι σήμερα υπάρχει η λεγόμενη φεμινιστική τέχνη, δηλαδή που ασχολείται κυρίως με όλα αυτά τα ζητήματα. Κυρίως με αυτό το κομμάτι, ναι. Αλλά εγώ θα πάω πιο πίσω λιγάκι, να σας το πω. Δηλαδή, παραμονές της Γαλλικής Επανάστασης, έτσι, που γίνονται, ναι, κοσμογονικές αλλαγές. Με κείμενα από επιστήμονες, από τον Auguste Comte του θετικισμού ή ακόμα, στο πούμε, από το χώρο των λογοτεχνών, Μποντλέρ και όλους αυτούς τους κορυφαίους και τους μεγάλους, που προτείνουν μέσα από τη δικιά τους ματιά να δούνε, ας το πούμε, πώς θα υπάρξει αυτή η κοινωνική συνοχή και δικαιοσύνη. Ναι, το καταπληκτικό έργο του Ντελακρουά, η ελευθερία στα οδοστρώματα, το βλέπουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή, ότι το έχει κατακτήσει η ανθρωπότητα, το έχει καταφέρει. Και γενικά και όλη η τέχνη από το 18ο αιώνα κάνει αυτό, ασχολείται με κοινωνικές ανισότητες. Πριν το 18ο αιώνα ασχολούταν με τις μεγάλες, ας το πούμε, ιστορικές στιγμές, ξέρω εγώ, της ηγεμονίας, εξουσίας ή της εκκλησίας. Έκτοτε, από το 18ο αιώνα και μετά, ασχολείται κυρίως με τα κοινωνικά ζητήματα και οποιασδήποτε μορφής. Άρα έχει συμβάλει ήδη, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ισότητα, η ισονομία, η σιγωρία, που παρεπιπτόντως είναι των αρχαίων Ελλήνων, βλέπουμε ότι και η τέχνη έχει βάλει και αυτή με το δικό της τρόπο, έτσι, το λιθαράκι της, ναι, προς αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Και το κάνει ακόμα και σήμερα. Ίσως να το κάνει σήμερα με έναν δυσνόητο τρόπο, αλλά ξέρετε, όλα αυτά θέλουν να αποτελέσουν, ας το πούμε, μια γροθιά στο στομάχι όλων εμάς για να μας αφυπνίσουν. Διότι αν το πεις με ωραίο τρόπο, ενδεχομένως να το προσπεράσεις. Πιστεύετε ότι θα αφυπνιστούμε κάποια στιγμή? Εγώ επιμένω να είμαι, έστω, δηλαδή, μπορεί να ακούγεται ίσως εθεροβατό, ας το πούμε, αλλά παραμένω αισιόδοξος. Καλή ώρα, όπως αυτή η εκπομπή, ναι. Είναι μέσα σε αυτή την κατεύθυνση και εσείς δίνετε βήμα με όλες τις ωραίες εκπομπές, τις θεματικές ενότητες που έχετε αναπτύξει. Άρα με κάνει πολύ αισιόδοξο, από την άλλη θα έλεγα. Ίσως να πρέπει ως τακτική να είμαι λίγο πιο συγκρατημένα αισιόδοξος, αλλά εγώ βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που νοιάζονται, ασχολούνται και δεν βάζουν μόνο μπροστά το εγώ τους και δεν αφήνουν την ελπίδα να σβήσει. Τώρα να πάμε στο Μουσείο της Εκπαίδευσης. Ποιος είναι ο ρόλος του Μουσείου της Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα του Ξενήσιουμ, τώρα που βλέπουμε ότι εξελίσσονται και έχει πάρει και αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία? Όλη η προηγούμενη συζήτηση έχει ξεκινήσει από αυτό. Δηλαδή αφορά πάρα πολύ τον τρόπο που μπορεί να επικοινωνήσει με τον κόσμο, με την εκπαιδευτική κοινότητα. Για το πώς μπορούμε εμείς, ας το πούμε, να καταρτήσουμε τα βρενά μας εκπαιδευτικά στελέχη, τους δασκάλους μας, να τους ανοίξουμε το μυαλό, να τους άρουμε τις βεβαιότητες, να τους βάλουμε σε μια πιο ρυψοκίνδυνη αναζήτηση της γνώσης. Διότι έτσι προχωράει η ανθρωπότητα, από την να πάρουν τα ρίσκο, να κάνουν τα λάθη τους και να δουν αυτή την ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Αυτό που μας δίνουν δηλαδή οι τέχνες, σε γενικές γραμμές, όπως σας είπα νωρίτερα, τη σύγκληση της επιστήμης. Να κατανοήσουμε καλύτερα το ιστορικό παρελθόν και από την άλλη να δούμε ενδεχομένως πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το μέλλον. Είναι ένα μεγάλο στοίχημα.
Το Μουσείο της Εκπαίδευσης επίσης είναι πρωτοποριακό μουσείο. Έτσι. Είναι από εκείνα τα σπάνια, λίγα πάλι μουσεία, που καταφέρνουμε αξιοποιώντας το ιστορικό επιχείρημα και παράδειγμα σε συνδυασμό με αυτό που δίνουν οι τέχνες να επικοινωνήσει με το κοινό του. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι κάτι που δεν το βλέπει κανείς εύκολα. Είναι ένα μουσείο που διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με όλα τα άλλα μουσεία της εκπαίδευσης. Προσπαθεί να αλλάξει αυτό που ονομάζουμε αλληλεπίδραση σε σχέση με τον θεατή και να τον κάνει συνδημιουργό και συμμέτοχο. Και αυτό συμμέτοχο ίσως, σε όλο αυτό που... Και κυρίως απευθύνεται στο φαντασιακό του. Επανερχόμαστε και το σχολιάσαμε και πριν. Στο πρόγραμμά σας, το είπαμε και στην εισαγωγή μας, συμμετέχουν, όπως είπαμε, από χώρες του εξωτερικού πάρα πολύ εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Ποια είναι η συμβολή τους σε όλη αυτή την εξέλιξη των συνεδρίων εδώ? Είναι καταρχήν μεγάλη τιμή που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας, διότι και εκείνοι είναι οι περισσότεροι και εκπαιδευτικοί και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είτε στην ανώτατη εκπαίδευση. Βγήκαν λίγο από το πρόγραμμά τους να έρθουν εδώ σε μια μικρή πόλη. Ξέρετε, το να έρθουν επιστήμονες μεγάλου ελληνικού ή καλλιτέχνες από την Αμερική ή από τον Καναδά ή από την Ελβετία δεν είναι εύκολο. Ασφαλώς, είναι μεγάλο ταξίδι. Μεγάλο ταξίδι και εμείς ενδεχομένως δεν έχουμε να τους προσφέρουμε αυτή την έγκλη που έχουν στη χώρα τους, έτσι, ναι, και την αναγνώριση. Παρ' όλα αυτά, αγκάλιασαν την πρωτοβουλία αυτή με πολύ αγάπη, το κάνανε. Ενσωματώθηκαν σε όλη αυτή τη ζήμωση και την προετοιμασία που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Και το κάνουμε με ένα μεγάλο σεβασμό. Για μένα είναι καταπληκτικές προσωπικότητες, με μια κατανόηση απίστευτη και με μια γενναιοδορία. Και είναι κάτι που μας εντυπωσίασε, να ξέρετε. Και γι' αυτό λέω αυτό ότι... σημαίνει ότι είναι και αναγνωρίζουν ακριβώς την προσπάθεια. Την προσπάθεια τη δικιά σας και βάζουν και το ρέθινο έτσι μέσα στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων, ναι, ναι, για το Πανεπιστήμιο, ναι, αλλά γενικά και την πόλη του Ρεθύμνου, αλλά και της Κρήτης, θα έλεγα, ως κάτι που κυοφορείται κάτι πολύ ωραίο. Και ότι κάτι δημιουργείται εδώ, ναι, ναι, σημαντικό. Ναι, και... ναι, ναι, ναι. Που φεύγει από τα στερεότυπα και όλα αυτά που έχουν, ας το πούμε, τη λογική της νόρμας για τις επανάληψεις. Ναι. Και εντάξει, καλά όλα αυτά, θα εξελίσσεται το πρόγραμμα. Το επόμενο βήμα, μετά τη δράση αυτή του μουσείου, ποιο είναι? Έχετε ήδη ξεκινήσει? Να ξέρετε ότι η δεύτερη συνάντηση που συμβαίνει με το Unfrozen Education, να ξέρετε ότι υπήρξε ως προϊόν συζήτησης με μένα, με τον κύριο Χουρδάκη, από τη Βασιλεία στο αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, στον αέρα, στο αεροπλάνο επάνω. Ναι. Είδαμε το δεύτερο βήμα. Δηλαδή δηλώσαμε την πρόθεσή μας, ξανασκεφτήκαμε κάποια πράγματα και ο Αντώνης, έτσι, επειδή είναι και πολύ δημιουργός, ακόμα και τις εγκαταστάσεις που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει πάλι αυτή η συζήτηση αυτές τις μέρες, συνομιλούμε, έχουμε ένα πλάνο, ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε και σε αυτό. Θέλουμε να έχει συνέχεια. Για μας είναι ένα project, ένα πρόγραμμα, έτσι, που είναι ανοιχτό και σε εξέλιξη. Δεν θα ήθελα να πω περισσότερα. Όχι, απλά εντάξει, υπάρχει η βούληση, ναι, βέβαια. Και ότι προγραμματίζεται. Γιατί αυτό έχει μια δυναμική που δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Δεν μένει στάσιμο. Αυτό είναι ελπιδοφόρο και για μας και για την κοινωνία εδώ. Ναι, δεν θα θέλαμε να είναι ένα πυροτέχνημα και να σταματήσει εδώ σε καμία περίπτωση. Για μας ξεκινάει τώρα. Έχετε οικονομική στήριξη όλο αυτό, ναι, το πράγμα, βέβαια, που έχει τεράστια έξοδα? Βέβαια, φαντάζομαι. Θέλουμε να ευχαριστούμε πάρα πολύ και την Περιφέρεια Κρήτης και την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, την Κοινοφελή Δημοτική Επιχείρηση του Δήμου Ρεθύμνου, μας στήριξαν, τον Σύλλογο Ξενοδόχων Ρεθύμνου μας στήριξε και εκείνος. Αλλήμον, δεν θα μπορούσαμε μόνοι μας. Όπως βέβαια είχαμε και στήριξη από το καντόνι Σολούρθουν της Ελβετίας, ή και εκείνοι, ας το πούμε, προσπάθησαν. Βοήθησαν. Έτσι. Βέβαια. Βέβαια. Κάλυψαν μέρος των εξόδων από των καλλιτεχνών που ήρθαν από την Ελβετία. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Τώρα. Προχωράμε έτσι σιγά σιγά προς το τέλος. Θα ήθελα να πούμε μέχρι πότε είναι οι εκδηλώσεις αυτές. Γιατί εντάξει, ξεκίνησαν στις 5 Οκτωβρίου. Ναι. Νομίζω τελειώνει προς το τέλος. Ναι, 27 Οκτωβρίου τελειώνει η έκθεση. Αλλά μεθαύριο το Σάββατο έχουμε το τρίτο συμπόσιο που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Πού γίνεται αυτό? Γίνεται στο χώρο του Ξενία, στο Ξενιζέμα πάνω, στο συνεδριακό χώρο, ναι, του κτηρίου του Ξενία που είναι κάτω στην παραλία απέναντι από το Δελφίνι. Ξεκινάμε από το πρωί μέχρι το μεσημέρι, πολύ δυνατές ομιλίες, πρωτότυπες. Μπορούν φίλοι που μας ακούν, είναι ανοιχτές. Είναι ανοιχτές, το πούμε, προσκαλούμε αυτό. Ανοιχτές το κοινό, γι' αυτό τα κάνουμε και μέσα στην πόλη. Ακριβώς, για να μπορεί να συμμετέχει δηλαδή ο κόσμος. Πρόσβαση στους ανθρώπους, ναι, να αλληλεπιδράσουν, να ακούσουν, να παρέμβουν
γιατί θα υπάρξουν και ερωτήσεις, ενδεχομένως να εναντιωθούν, να υποστηρίξουν κι άλλα. Με μεγάλη χαρά θα το ακούσουμε αυτό το διαφορετικό. Ναι, να ακούσετε τον προβληματισμό, ναι, και να τον, θα τον εισπράξετε, εν πάση περιπτώσει, και κάθε περίπτωση. Θα το λάβετε υπόψη γιατί σας. Δεν έχουμε την αίσθηση ότι τα κάνουμε όλα σωστά, αλίμονο. Και μέχρι τις 27. Είναι οι εκθέσεις, κάθε, ναι, θα είναι κάθε Παρασκευή 5 με 8, κάθε, ναι, Σάββατο πρωί 10 με 1. Επίσης απόγευμα Σάββατο 5 με 8 και κάθε Κυριακή πρωί 10 με 1 μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Όλα αυτά γίνονται μέσα στην πόλη, προσβάσιμα σε όλους. Στο δαμή μας, έτσι, στο Τελωνείο, στο παλιό λιμεναρχείο, ναι, στην Αγία Σοφία στο ναό που είναι κοντά στην περιφέρεια, στο Ξενιζέουμ, στο Μουσείο της Εκπαίδευσης εδώ στο Ξενία και στην συλλογή Αρβελέρ που και εκεί υπάρχουν έργα. Σε 5 χώρους απλώνεται αυτή η προσπάθεια. Ναι. Τώρα, για όλους αυτούς τους φίλους που μας ακούνε, κύριε Χριστίδη, θα ήθελα να μου πείτε τι αντιπροσωπεύουν οι τέχνες σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο και θα έλεγα και στην ψυχή αλλά και στο μυαλό του ανθρώπου. Ναι. Εσείς εκτός από ακαδημαιτικός, το είπα και πριν. Πολλά μπορεί κανείς να πει, πάρα πολλά μπορεί κανείς να πει και να μιλάει ώρες για τα νοήματα που μπορεί να. Και ο καθένας μπορεί να βρει διαφορετικά ερεθίσματα και κίνητρα. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα αυτή την ενδοσκόπηση. Σε γενικές γραμμές την αναζήτηση με τον εσωτερικό μας εαυτό. Από την άλλη, εκείνη την αίσθηση ισορροπίας του μέτρου. Ακούγεται βέβαια οξύμορμα, μπορεί ένας καλλιτέχνης να μας μιλήσει για μέτρο. Τη στιγμή που βλέπουμε, ας το πούμε, ότι πολλές φορές να έχουν συμπεριφορές που είναι αλαζονικές, οτιδήποτε. Και, έλεγα, και έξω από τα. Ναι, αλλά για μένα νομίζω ότι είναι αυτή η αναζήτηση. Δεν ξέρω αν το βρίσκουμε ή δεν το βρίσκουμε, αλλά αυτό το μέτρο. Είναι, σας το πω διαφορετικά, όπως το λέει πολύ ωραίο ο Καστοριάδης και τα συμπεριλαμβάνει όλα, ότι η τέχνη είναι ένα παράθυρο στο χάος. Και νομίζω αυτό αρκεί, να μην δώσουμε άλλες εξηγήσεις και λεπτομέρειες για το τι μπορεί να είναι στο χάος. Και είναι πολύ σημαντικό και από την άλλη συμπληρώνει, έρχεται να καταστρατηγήσει, καταστρέψει οτιδήποτε είναι στερεοτυπικό και νόρμα και οτιδήποτε προσπαθεί να υπερισχύσει έναντι της κοινής, ας το πούμε, στάσης απέναντι στα πράγματα και κυρίως για τον κάθε άνθρωπο. Πέστε μου κάτι, η Ελλάδα σαν χώρα καλλιτεχνικά είναι ενδιαφέρουσα. Πιστεύετε ότι η καλλιτεχνική δημιουργία μπορεί να προσελκύσει το έξωθεν ενδιαφέρον? Βέβαια, βεβαίως, αλλά δυστυχώς αυτό είναι μεμονωμένα. Δεν το έχουμε ως συνέχεια. Δηλαδή και σε επίπεδο συγγραφής και σε επίπεδο εικαστικών και μουσικών έχουμε καταπληκτικές προσωπικότητες με μεγάλο έργο. Απ' την άλλη, σε όλα τα επίπεδα των τεχνών αναφέρεστε, φαντάζομαι. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι, 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 στο, ναι, θέατρο, ξέρω, θα μπορούσα, ναι, να πούμε Τερζόπουλος. Τον, ναι, Τερζόπουλο τον προσκαλούν παντού τώρα. Μπορείτε να φανταστείτε το τι γίνεται με τον Τερζόπουλο, έτσι. Επίσης μετά στο χορό. Καλά, δεν έχει σημασία τόσο και ονόματα. Δηλαδή, ναι, πολύ σημασία, αλλά έχουμε προσωπικότητες μεγάλες. Αυτό που το αποδίδει ότι είναι μεμονωμένος. Κυρίως στο προσωπικό του αγώνα. Στην πίστη τους, στην, δηλαδή, αγάπη τους. Ίσως, δηλαδή σε άλλες χώρες υπάρχει κάτι. Σε άλλες χώρες είναι το περιβάλλον που βοηθάει και ενισχύει. Να σας πω τώρα, οι καλλιτέχνες που ήρθαν από την Ελβετία, τους δώσανε χρήματα, τους δώσανε δυνατότητες, τους καλύψαν όλα τα έξοδα. Εν αντιθέσει με εμάς που πήγαμε με τα δικά μας μέσα και έξοδα. Ζήτησαν οτιδήποτε ζήτησαν, τους το παρήχαν, να ξέρετε. Και υπάρχει πολιτική για αυτό το πράγμα, έτσι. Άπλετα. Έρχεται η πολιτεία, δηλαδή, φίλια, επικουρικά. Ο Δήμος επικουρικά από όπου κατάγονται και βοηθάει. Και πολλούς θεσμούς που το κάνουν συστηματικά. Το πιστεύουν πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί, ας το πούμε, να θέσει να υπερισχύσει ή να δηλώσει την παρουσία σου στο διεθνές στερέωμα κάνοντάς το μεμονωμένα. Θα το κάνει συνολικά. Διότι όταν μια κοινωνία πραγματικά είναι δημιουργική και είναι ισχυρή, είναι σε όλους τους τομείς. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ είμαι καλός στο ένα τομέα ή στον άλλο. Τότε δεν θα καταφέρεις να αλληλεπιδράσεις ή και να δημιουργήσεις εξελίξεις. Λοιπόν, η πολιτική τους είναι να στηρίξουν την κάθε προσπάθεια, να ακούσουν τον κάθε δημιουργό σε όλους τους τομείς, μα και τον κάθε άνθρωπο που θέλει να πάρει μια πρωτοβουλία, να εξελιχθεί, να δημιουργήσει μια πρόοδο στο δικό του είτε προσωπικό όραμα είτε στο συλλογικό. Αυτό είναι, ναι, είναι το περιβάλλον που είναι το οικοσύστημα. Είναι, δηλαδή, ναι, 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 το περιβάλλον που ζουν. Και εγώ θα μιλήσω ξανά έτσι με τους όρους, ας το πούμε, και με τον αγαπημένο μου μότο, δηλαδή το σοκρατικό. Λέει, καθά περαιβδαίμων χώρα, όλα τα αγαθά φέρει. Η παιδεία, δηλαδή, λέει ο Σοκράτης. Η παιδεία. Εμείς έχουμε έλλειψη παιδείας, δυστυχώς. Έχουμε εκπαίδευση, δεν έχουμε παιδεία. Άρα
Δεν μπορούμε λοιπόν να γίνουμε αρρωγοί και συμμέτοχοι της οποιασδήποτε προσπάθειας. Απ' την άλλη έχουμε βέβαια και άλλα πράγματα που ως οντότητες που μας εμποδίζουν στο να αναγνωρίσουμε τα επιτεύγματα ενός συνανθρώπου μας. Και αυτό είναι που... Ξέρετε, μου συνδέεται με αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, συνδέουμε την σημερινή μας εκπομπή με την προηγούμενη που καλεσμένη μας εδώ ήταν πάλι η συνάδελφό σας η κυρία Χατζηδάκη από το Παιδαγωγικό Τμήμα και που μιλήσαμε για την εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Και βλέπω και χαίρομαι γι' αυτό ότι κουμπώνει μια θεματική γύρω από κέρια ζητήματα της εκπαίδευσης αλλά και της παιδείας που όπως λέτε υπάρχει ένα έλλειμμα, αυτή είναι, αν καταλαβαίνω καλά, η διαπίστωσή σας. Συμπερασματικά, ποιο μήνυμα θα μπορούσαμε να στείλουμε από αυτή την εδώ την εκπομπή? Ότι φτάνοντας στο τέλος, να διατηρήσουμε την ελπίδα μας, την αισιοδοξία μας, ο καθένας από εμάς να μπει σε μια διαδικασία έτσι, αυτοκαλλιέργειας, αναζήτησης, ναι. Να έρθουμε κοντά με τις τέχνες, να ξαναδιαβάσουμε λίγο. Έχουμε σταματήσει να διαβάζουμε, να δούμε την ποίηση, να δούμε τη λογοτεχνία, να πάμε στο θέατρο, να ακούσουμε μουσικές. Αυτό από μόνο του θα λειτουργήσει ευεργετικά και θα μας αλλάξει και θα μας δώσει ενέργεια και δύναμη να μπορέσουμε και, να δούμε κι εμείς ξανά όλα τα νοήματα και τις προτεραιότητες της ζωής μας και κυρίως να έρθουμε σε αυτό που για μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν θέλουμε την τέχνη την τέχνη, θέλουμε την τέχνη της ζωής, της καθημερινότητας, του ευζήν και του ευπράτην. Αυτό και θέλετε. Να επαναλάβω αυτό που είπατε, να μας ανοίξει το παράθυρο που έλεγε ο Καστοριάδης στο χάος. Στο χάος, αυτό ακριβώς. Είναι πολύ αισιόδοξο αυτό. Πολύ αισιόδοξο. Κύριε Χριστίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που συμμετείχατε σε αυτή την εκπομπή. Εύχομαι καλές επιτυχίες και θεωρώ ότι είναι δεδομένο γιατί ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα εδώ με το Μουσείο της Εκπαίδευσης πράγματι έχει στεφθεί από επιτυχία και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι διεθνείς συμμετοχές που έχετε που σημαίνει ότι αναγνωρίζουν και στα πρόσωπα και του κυρίου Χουρδάκη και εσάς που ηγείστε όλου αυτού του εγχειρήματος αλλά και γενικότερα εδώ του Πανεπιστημίου και της πόλης όπως είπατε και εσείς του Ρεθύμνου οπότε εύχομαι να πάνε όλα καλά και μέχρι τις 27 να υπάρχει και μεγαλύτερη συμμετοχή του κοινού και, με το καλό και στο επόμενο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και που μας δίνετε το λόγο έτσι να επικοινωνήσουμε με την τοπική κοινότητα και εσείς να συνεχίσετε αυτές τις ωραίες σας εκπομπές που συνεισφέρουν τα μέγιστα προς όλες τις κατευθύνσεις. Να είστε καλά. Τώρα, φίλες και φίλοι, θα αναφερθώ σε μία εκδήλωση που θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο εδώ στο σπίτι του πολιτισμού. Παρουσιάζεται το βιβλίο «Κήπη» της Ειρήνης Γαβριλάκη, της φίλης Ειρήνης Γαβριλάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 24 γράμματα, θα παρουσιαστεί από την ομάδα φιλαναγνωσίας του Συλλόγου Φίλων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ρεθύμνου. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πόνημα της κυρίας Γαβριλάκη. Σας το προτείνω και σας το συστήνω ότι καλό θα είναι να όσοι μπορούν το Σάββατο 12 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο σπίτι του πολιτισμού. Σίγουρα θα ακουστούν πολύ ωραίες πολύ ωραίες ομιλητές θα συμμετέχουν οπότε καλό είναι να όσοι μπορούμε και έχουμε χρόνο να περάσουμε από το σπίτι του πολιτισμού υπόψη ότι η Ειρήνη Γαβριλάκη εκτός από την προϊσταμένη του Τμήματος Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων της Εφορίας Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου. Είναι ένας πάρα πολύ δημιουργικός άνθρωπος. Έχει δημιουργήσει ομάδες ανάγνωσης, φιλαναγνωσίας με τον γνωστό τίτλο και λέω γνωστό γιατί εδώ και 2-3 χρόνια που έχει αυτές τις ομάδες διαβάζοντας με τα μάτια της ψυχής. Επίσης έχει δημιουργήσει την ομάδα γραφής, την ομάδα δημιουργικής γραφής. Έχει πάρει πολύ σημαντικές πρωτοβουλίες που αξίζει πραγματικά να συνομιλήσουμε μαζί της το Σάββατο στο σπίτι του πολιτισμού στις 7 η ώρα. Με αυτά φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και κάναμε παρέα. Ως την ερχόμενη Πέμπτη να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Διάλογοι. Μια εκπομπή για την παιδεία, την υγεία και τον πολιτισμό.
Διάλογοι κάθε Πέμπτη 1 με 2 το μεσημέρι με τον Αντώνη Βαμιεδάκη στο στούντιο Ρέθυμνο 980.